Ο Φέδωνας Φέδωνος, καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήσασταν από τους πρώτους που τοποθετήθηκατε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπατε την εισήγησή σας απευθείας. Χωρίς... Μα νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει. Με ακολούθησε λίγο μετά ο πρόδρομος Προδρόμου, ναι, ο οποίος τοποθετήθηκε ότι θα εισηγηθεί στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος παρενέβηκε σε μια σύσκεψη εκεί και είπε για στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κύριος Κασουλίδης ακριβώς το αντίθετο. Τι είπε ο κύριος Κασουλίδης δηλαδή? Δεν συμφωνεί να στηριχθεί ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης και έχει πολύ έντονη άποψη, όπως και πολλά στελέχη. Δεν σας κρύβω ότι λόγω της τοποθέτησής μου και λόγω επαφής που έχω με τον κόσμο είναι πολύ έντονη η άποψη των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού κατά της οποιασδήποτε περίπτωσης στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Και εξηγούμε, αλλά πριν το πω αυτό, θέλω να κάνω μία έκκληση. Σας ακούω. Μιλάσετε για τα social media και αυτά. Θέλω ξεκάθαρα να πω ότι δεν θα ανεχθώ υβρισίες στο πρόσωπό μου και στα μέλη της οικογένειάς μου, απειλές που έχω δεχθεί, υβρισίες που έχει πάρει η γυναίκα μου σήμερα στο κινητό. Μετά την τοποθέτησή σας στη χθεσινή βραδινή. Ναι, από στελέχη του επιτελείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, η τοποθέτησή μου είναι πολιτική. Και δικαιούμαι να έχω πολιτική τοποθέτηση. Το 2023 να βρίζουν οργανωμένα τα στελέχη του επιτελείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, γιατί αυτό που λέει ο Φέδωνας ή ο Φέδωνας, όχι με την ιδιότητα του Δημάρχου. Όχι, με άλλη ιδιότητα. Έχω την ιδιότητα του τακτικού μέλους του πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Το να με βρίζουν, το να απειλούν την οικογένεια. Έχω παιδιά σε ηλικία που διαβάζουν τα social media και δεν μπορούν. Και να τους μα τι απειλές κατά τη ζωή. Και να τους πω ότι δεν θα αποφασίσουν αυτοί αν θα πάρω καρκίνο, δεν θα αποφασίσουν αυτοί αν θα πεθάνω. Γι' αυτόν. Του συνιστώ, το λέω δημόσια. Σταματήστε με αυτό, αν θα κάνω κάτι. Το λέω δημόσια. Εντάξει, συνιστώ, είναι εκεί ο τείχος στο Facebook που έχω, τα οποία οι υβρισίες και μετά είχαν και παράπονον τα στελέχη του επιτελείου Νίκου Χριστοδουλίδη, γιατί κάποια μηνύματα τα έκανα απόκρυψη, τα οποία ήταν υβριστικά και τα διάβαζε η κόρη μου 12 χρονών. Δεν γίνεται. Ο Φέδωνας Φέδωνος έχει πολιτική θέση. Θα σας αναπτύξω σε λίγο. Κατά την άποψη μου, γιατί θα εισηγηθώ αυτό το πράγμα, υπάρχουν διαδικασίες. Δεν μπορεί ούτε να βρίζουν, ούτε οργανωμένα, επειδή είπα κάτι που δεν τους βολεύει και επειδή υπάρχουν ονοματεπώνυμα, είναι μικρή Κύπρος, ασχολούμαι, ξέρω, είναι μέλη και στελέχη του επιτελείου οργανωμένα. Και μάλιστα, σε μία περίπτωση, προώθησαν τη δική μου ανάρτηση σε κλειστό γκρουπ που είχαν μέλη και στελέχη του επιτελείου Χριστοδουλίδη και είπαν απαντήστε του βλάκα. Το λοιπόν. Αν είμαι βλάκας, δεν θα το λένε αυτοί στα γκρουπ. Μένω μέχρι εδώ γιατί τις πληροφορίες όλοι τις έχουμε, όλοι τις παίρνουμε. Κλείνω, και εσείς έχετε και πολλές, κύριε. Πάω στο πολιτικό σκέλος. Μάλιστα. Πρωτού πάτε στο πολιτικό σκέλος, κύριε Φέδωνα. Εάν ξέρεις... Θα σας ρωτήσω, ναι. Επειδή υπάρχει το θέμα της, με βάση τα ποσοστά που δόθηκαν, που φαίνεται ότι σχηματίζεται μια αυτοδυναμία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην ΠΑΦΟ. Η πολιτική σας αυτή και προσωπική τοποθέτηση. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Ναι. Τα αποτέλεσμα, η κάλπη μίλησε. Το έχει δείξει. Απόλυτο σεβασμό. Ναι. Θα μου απαγορεύσουν να έχω πολιτική άποψη. Όχι, βέβαια. Και ίσα ίσα. Σας το βάζω αυτό σαν συνυφασμένο συνιστό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδη στην πόλη και επαρχία της ΠΑΦΟ πήρε το 50 συν. Εάν εγώ ήμουν πολιτικά συμφεροντολόγος, θα έλεγα ότι μην μιλάς ή δεν θα στήριζα καν τον Αβέροφ. Γιατί εγώ γνώριζα ότι από τη στιγμή που στηρίζεται από ΕΔΕΚ δίκο λόγω ψηλών ποσοστών, ο Τάσος Παπαδόπουλος πήρε 48, ο Νικόλας Παπαδόπουλος πήρε 37. Ήταν εμφανές ότι θα έπαιρνε 50 και ήταν αναμενόμενο ότι θα έπαιρνε 50. Άρα αν ήμουν συμφεροντολόγος ή θα έμενα σιωπηλός ή θα πήγαινα και εγώ με τον Χριστοδουλίδη. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε όμως στο πολιτικό κομμάτι. Ναι. Γιατί εισηγήσετε τον Αντρέα Μαρτογιάννη? Εάν ψες, έμενε εκτός δευτέρου γύρου το ΑΚΕΛ που στηρίζει τον Μαυρογιάννη, ο Μαυρογιάννης. Είχαν έτοιμες δηλώσεις και ανακοινώσεις να πούνε φτάνει πια Δημοκρατικός Συναγερμός, Αναστασιάδης και Διαφθορά. Και είχαν ετοιμάσει και τα βιτεάκια να βάζουν τον Αναστασιάδη που έλεγε «Θέλετε να συνεχίσω», έλεγε ο Αναστασιάδης. Αν με αγαπάτε και αν με αγαπάτε θέλετε να συνεχίσω, συνεχίζω με τον Αβέροφ. Θα έβαζαν αυτόν το βιτεάκι και θα έλεγα στον κόσμο του ΑΚΕΛ «Θέλετε να συνεχίσει ο Αναστασιάδης, ψηφίστε Αβέροφ, αφού Αβέροφ θα... μην ψηφίσετε Αβέροφ, αφού θα είναι συνέχεια του Αναστασιάδη». Για να καφρώσουν και να πάρουν τον κόσμο του ΑΚΕΛ με τον Χριστοδουλίδη.
Ο Χριστοδουλίδης. Πού το ξέρετε εσείς αυτό? Ο Χριστοδουλίδης. Ποιος σας το είπε? Ο Χριστοδουλίδης θα έκανε επαφές με το ΑΚΕΛ και είναι λογικό. Και με τον Μαυρογιάννη. Τώρα, επειδή έμεινε εκτός ο Αβέροφ, παίζει άλλη κασέτα ότι μα σοβαρομιλάτε. Θα πάτε με το ΑΚΕΛ, τους καταστροφείς της Κύπρου που κυβέρνησαν και τα έκαναν όλα μαύρα στην Κύπρο. Αλλά αν έμεναν αυτοί έξω, θα συνεργάζονταν. Αυτά τα πράγματα επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Και το λέει όχι τώρα εν βρασμό ή γιατί μου ήρθε ψες ή μου ήρθε προχθές. Έχει καιρό που βλέπω. Έχω 20 χρόνια στην πολιτική ζωή. Το 2003 έχω εμπλακεί ενεργά, είναι 2023. Το τι παρατηρώ είναι ότι κάποιοι χτίζουν πολιτικές καριέρες επενδύοντας τον διχασμό και τη σύγκρουση μεταξύ Δυσή και ΑΚΕΛ. Και κάποιοι έκαναν καριέρες περιφερόμενοι σε σωματεία, οι μεν να λένε για τους δε, αυτοί είναι προδότες της ΕΟΚΑ, είναι κομμουνιστές, και οι άλλοι στα άλλα σωματεία, αυτοί είναι φασίστες και είναι ΕΟΚΑβιτατζίδες. Ναι. Γεννήθηκα το 1978. Ούτε το έναν είμαι, ούτε το άλλο. Ούτε έναν παιδί που γεννήθηκε στην ηλικία δυτική μου και είναι 45 χρονών και έχουμε οικογένειες, δεν είναι ούτε προδότης της ΕΟΚΑ ούτε κομμουνιστής. Είναι κεντροαριστερός. Ναι. Και πρέπει να το σέβομαι και αυτόν να με σέβεται. Και επιτέλους πρέπει αυτόν το τείχος να πέσει. Δεν θα σταματήσει το ΑΚΕΛ να υπάρχει ως κεντροαριστερό κόμμα και ο Δυσί ως κεντροδεξιό. Γι' αυτό λοιπόν εισηγούμε και θα εισηγηθώ στο πρόσωπο του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ενός μη αριστερού, καθαρού ανθρώπου, έντιμου ανθρώπου. Εγώ θα εισηγηθώ όπως στηριχθεί η υποψηφιότητά του, όχι γιατί ο Δυσί θα κάνει συνεργασία δισακέλ, θα στηρίξει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για να μπει τέρμα πρώτα. Με παρουσία στην κυβέρνηση, κύριε Εφέδωνος. Με παρουσία είμαι μια συνεννόηση σε 3-4 θέματα. Στα της οικονομίας, την οικονομία, κυρίως. Την ναι. οικονομία πρώτο και καλύτερο. Δεύτερο, την παιδεία. Ναι, υπάρχουν ευαισθησίες στον χώρο της κεντροδεξιάς. Δεν μπορεί να είναι το αφήγημα που λέει μόνο η αριστερά στην παιδεία. Η παιδεία αφορά και τους δεξιούς και τις αριστερούς και πρέπει να είναι προϊόν συνεννόησης. Ούτε αυτά που θέλει το ΑΚΕΛ πρέπει να επιβληθούν στα αναλυτικά προγράμματα και στην παιδεία, ούτε αυτά που λέει η κεντροδεξιά. Πρέπει να βρούμε, η παιδεία έφτασε στον πάτο και πρέπει εδώ να συνεννοηθούμε. Ναι, με κύριε μια Δημάρχε, βάρτε μια νοτελεία όμως. Είπατε κάτι προηγουμένως. Είπατε εσείς ότι το ΑΚΕΛ, εάν δεν περνούσε στο δεύτερο γύρο, με βάση την πληροφόρηση που έχετε, θα ετοίμαζε κάτι βιτεάκια για να. Όχι το ΑΚΕΛ. Όχι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβε καλά. Το επιτελείο Νίκου Χριστοδουλίδη θα ετοίμαζα βιτεάκια. Και το Δίκο και η Δίπα. Α, και εγώ το ΑΚΕΛ κατάλαβα, γι' αυτό σας ρωτούσα. Μήπως δεν ακούσαμε σωστά και δύο. Απλώς θα έβγαινα με το αφήγημα, γιατί ψες, το αφήγημα που ξεκίνησε ψες. Εσείς πιστεύετε ότι ο κ. Χρυσοδουλίδης θα έβγαινε εναντίον του Νίκου Αναστασιάδου? Μα αυτά γίνονται από παντού, κύριε Θεοδωνός. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Είναι ο πόλεμος. Όχι, θέλω να το βάλετε στην εξώση. Να δούμε το ιδεολογικό πολιτικό, να μην δούμε το κουτσομπολιό. Μα υπάρχει και το κουτσομπολιό. Ο Νούφριε μετά το κουτσομπολιό. Έχουμε να θέλει ακόμα 5-6 λεπτά. Εσείς το είπατε. Εγώ θα πω ότι το ιδεολογικό πολιτικό ποιον είναι. Στο θέμα της οικονομίας, της παιδείας, στο θέμα του Κυπριακού. Πιστεύω ότι αυτός ο ετερόκλητος συνασπισμός που έχει μαζευτεί γύρω από τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν μπορεί κανένα να καταλάβει πού πάει το πράγμα. Με μέσα απορριπτικούς κατά της Διζωνικής, υπέρ της Διζωνικής, σωστή λύση, ένωση με την Ελλάδα, είναι διάφορα πράγματα. Εάν ήταν και το ΑΚΕΛ και έμεινε εκτός, θα έβαζαν και το ΑΚΕΛ ή θα το προσέγγιζαν το ΑΚΕΛ. Την ίδια ώρα η συναγερμική έλεγα, αν μείνει εκτός του ΑΚΕΛ, να ανέβει ο Δυσί τα σκαλιά της Εζεγγία Παπαϊωάννου για να στηριχθεί ο αρχηγός του Δυσί. Αυτή τη στιγμή για τον Δυσί το δίλημα δεν είναι να στηριχθεί ο αρχηγός του ΑΚΕΛ, αλλά ένας κεντρός, κεντροδεξιός, η οικογένειά του είναι κεντροδεξιά. Ο οποίος στηρίζεται όμως από το ΑΚΕΛ, κύριε Φέδωνος. Μα γιατί είναι πρόβλημα αυτό? Να σας δηλαδή, πω γιατί. Όταν η ρητορική του Δημοκρατικού Συναγερμού όμως, ναι. κύριε Φέδωνος, όλα αυτά τα χρόνια ναι. στήθηκε στα λάθη συζωγικά του ΑΚΕΛ όσον αφορά την οικονομία. Έκαμε λάθη. Όλη η προεκλογική του Αβέροφ Νεοφύτου στήθηκε πολύ πάνω σωστά. Στα λάθη. Ακόμα πολύ και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αγαπητή μου. Μίλουσε για τα φόπλαγες που έβαλαν στην οικονομία και πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο. Πω απόλυτο δίκιο. Ο Μαυρογιάννης τώρα, ναι. εάν μπει ότι εγώ θα κυβερνήσω, αν εκλεγώ με το ΑΚΕΛ και υπουργών οικονομικών, θα βάλω έναν ΑΚΕΛικών και θα βάλω έναν ΑΚΕΛικών υπουργών παιδείας,
Ούτε και εγώ τον ψηφίζω. Μάλιστα. Έτσι. Άρα εσείς λέτε, ένα λεπτό, να υπάρξει συνεννόηση στα θέματα που ενδιαφέρουν το Δημοκρατικό Συναγερμό. Υπάρχουν ευαισθησίες, οι οποίες, αν ο Μαυρογιάννης πει θα κυβερνήσω με το ΑΚΕΛ και θα βάλω έναν καθαρά ΑΚΕΛικόν, ο οποίος έχει μια άλλη προσέγγιση στην οικονομία. Εάν ο Μαυρογιάννης δεν δεσμευθεί για δημοσιονομική πειθαρχία, πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν τα ταμεία, για να μην τα διάσουμε. Ναι, αλλά έχει αντίθετη άποψη από τη φιλοσοφία του συναγερμού ο κ. Μαυρογιάννης και την έχει παραθέσει σε πολλά από τα debates και τις συνεντεύξεις του. Όχι, όχι. Όσον αφορά τα της οικονομίας, κύριε Φέδωνο. Έχετε λάθος. Σήμερα είμαστε εν όψη του δευτέρου γύρου και αν ο κ. Μαυρογιάννης είχε κάποιες απόψεις, εάν τις αναθεωρήσει ή αν προσαρμοστεί, γιατί και ο κ. Χριστοδουλίδης θα προσαρμόζεται για να εξασφαλίσει τη στήριξη του ΑΚΕΛ, να είστε βέβαιοι γι' αυτόν, αν έμενε εκτός του ΑΚΕΛ. Άρα, αν ο κ. Μαυρογιάννης, όχι του ΑΚΕΛ, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα διορίζει υπουργούς, θα πάβει, θα διορίζει 50 κρατικούς αξιωματούχους, υφυπουργούς, είναι ο κ. Μαυρογιάννης. Αν ο κ. Μαυρογιάννης επιδείξει πυγμή, βγει ξεκάθαρα, καλέσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον Αβέροφ σε συνάντηση και πει ξεκάθαρα πράγματα για την οικονομία, την παιδεία, τα ενεργειακά και το κυπριακό, ότι εγώ, διζωνική, δικοινοτική, κουτέρες, κληρυδική σχολή, πατριωτικός ρεαλισμός, ναι. Και εννοουμένου ότι και το ΑΚΕΛ θα αντιληφθεί ότι για να βγει ο κύριος Μαυρογιάννης πρέπει να αποδεχτεί αυτά τα πράγματα. Αν το ΑΚΕΛ θέλει να πάει με καθαρά δική του ατζέντα, δεν εκλέγεται ο κύριος Μαυρογιάννης. Ο κύριος Μαυρογιάννης όμως έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά. Και να σας πω και κάτι. Δεν τον έχω συναντήσει στη ζωή μου ποτέ, εκτός από ένα φεστιβάλ, και νομίζω ότι ανταλλάξαμε μία χειραψία. Δεν τον έχω συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο ποτέ μου. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε... Ό,τι βλέπετε είναι από τα μέσα, δηλαδή. Ό,τι βλέπω είναι από τα μέσα. Mm. Έχω την πληροφόρησή μου, ξέρω πόσο έμπειρος και καλός διπλωμάτης ήταν κτλ. Κύριε Φεδόνο, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και να το κλείσουμε. Ναι, και να το κλείσουμε, παρακαλώ. Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα. Τώρα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήδη παρουσιάζει, οι απόψεις του τουλάχιστον, μια ιδεολογική ταύτιση με του συναγερμού. Από πού το είδατε αυτό? Τι πώς το είδα? Πόσες φορές σε όλα τα debate υποστηρίζει ότι ήταν μια καλή διακυβέρνηση, διακυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη, στην οποία επίσης συμμετείχε, αλλά μπορούμε να την βελτιώσουμε. Μπορούμε να την βελτιώσουμε. Μα δεν εξαρτάται από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και μόνο. Θα έχει υπουργούς, συγγνώμη. Ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος και το Δίκο θα έχει υπουργούς. Γιατί να μην γίνει η ίδια συνεννόηση για το ποιο πρέπει να μπει στο τάδε Υπουργείο και ποιο πρέπει να μπει. Εκεί που υπάρχουν ευαισθησίες. Έβριζαν τον Νίκο Αναστασιάδη στις βουλευτικές εκλογές και η ΕΔΕΚ και το Δίκο ως τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο που επέρασε. Το έχει κάνει, κύριε Φελόν. Δεν έμεινε κουβέντα που δεν είπε το Δίκο και η ΕΔΕΚ πολύ πιο έντονα από το ΑΚΕ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ οφείλω να το πω, παρακολούθησα και ξέρω τα τη διαφθορά, τα ξέρω καλά. Ξέρω τι έλεγαν. Ξέρω τι έκαναν τα δικηγορικά γραφεία των διαφόρων και πώς τα μάζεψαν και ποιοι τα μάζεψαν και να μην κάνουν ότι δεν ξέρουμε από την εποχή την παλιά μέχρι σήμερα. Ναι. Συνεπώς, η θέση μου είναι πολιτική και ήρθε η ώρα για μια συνεννόηση διαμέσου του κύριου Μαυρογιάννη και για το Κυπριακό και για την οικονομία, για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όχι για να γίνει δισακέλ, αλλά για να πάψει και αυτή η εκμετάλλευση του διαχωρισμού και να προσπαθούν. Να διαβάσω ένα μήνυμα από ένα τηλεθεατή και να το κλείσουμε, κύριε Φέδωνο. Να το διαβάσετε. Αν αφήσετε, λέει, τον κύριο Μαυρογιάννη όλοι μόνο του, ίσως τα κάνει καλύτερα. Ναι, βεβαίως. Έχει δίκιο. Έχει δίκαιο. Έχει δίκαιο. Έχει δίκαιο. Και ήρθε η ώρα, ναι, να μείνουν λίγο πίσω και να τον αφήσουν, αλλά πρέπει να γίνει μια συνεννόηση. Και να σταματήσουμε να επενδύουμε στον διαχωρισμό και η βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, επειδή την γνωρίζω και την ξέρω, δεν προκρίνει ούτε τους διασπαστές. Ούτε τους αποστάτες. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι βιάζεστε και είναι μεγάλη μέρα σήμερα για το συναγερμό, να είστε καλά, κύριε Φέδωνος. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια σύνοψη όλων για όλα όσα έγιναν χθες και με το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, τις συσπυρώσεις θα τις δούμε, αλλά και τις εξελίξεις.